Είναι η τρίτη ταινία που κάνουν στη Θεσσαλονίκη και θα είναι η τρίτη από πάρα πολλές της Millennium. Και μπράβο για τη δουλειά τους και keep going. Ο παραγωγός της ταινίας The Bricklayer, Rob Van Norden, παραδίδει στον πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας ως συμβολικό δώρο το αυθεντικό μυστρί που χρησιμοποίησε στα πρώτα γυρίσματα της χολγουτιανής παραγωγής που έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό γιατί δημιουργεί πάρα πολλές θέσεις εργασίας, όχι μόνο στον κλάδο μας αλλά και σε άλλους περιφερειακούς κλάδους. Στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσε η ΕΚΟΜΕ με την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, οι ομιλητές αναφέρθηκαν όχι μόνο στις νέες παραγωγές αλλά και στη δημιουργία υποδομών στη Θεσσαλονίκη. Το κόστος των οποίων αναμένει να φτάσει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Το επόμενο στοίχημα είναι να δώσουμε κίνητρα προκειμένου να δημιουργηθούν επενδύσεις κινηματογράφου. Δηλαδή να δημιουργηθούν τα απαραίτητα στούντιους προκειμένου να γυρίζονται όχι μόνο ad hoc ταινίες όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, αλλά να υπάρχει και η υποδομή για αυτό το γύρισμα. Είναι εμβληματικές επενδύσεις, είναι η Ελλάδα στον χώρο του θεάματος. Υπάρχει μια αμέριστη συνδρομή και της κεντρικής πολιτείας αλλά και των ντόπιων παραγόντων και του κόσμου, οι οποίοι μας στηρίξαν από την πρώτη στιγμή. Και αυτό μας δίνει και τη δύναμη να συνεχίσουμε να επενδύουμε και να προσπαθούμε το καλύτερο. Κύριος στόχος, ο δικός μου προσωπικός και των συνεργατών μου, είναι η εκπαίδευση των Ελλήνων. Οπότε δεν χρειάζεται σε θέσεις οι οποίες είναι κλειδιά στις υψηλού κόστους παραγωγές να φέρουμε ανθρώπους από το εξωτερικό. Η Βόρεια Ελλάδα τοποθετείται πλέον στο χάρτη της παγκόσμιας οπτικοακουστικής παραγωγής. Με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, νομίζω μπορούμε να αναδειχθούμε να είμαστε το μεγάλο big thing, η μεγάλη έκπληξη στον χώρο της κινηματογραφίας σε όλη την Ευρώπη. Στόχος πλέον να γίνουν ακόμη μεγαλύτερες παραγωγές. Θεωρούμε ότι είναι η στιγμή για να μπορούμε να κάνουμε μια μεγαλύτερη παραγωγή έτσι ώστε να ταξιδέψουμε με μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό που είναι και το μέλημά μας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.